Δεν έχω καταλάβει πότε πέρασαν 7 χρόνια, γιατί ήταν κάθε μέρα και διαφορετική και πέρασε χωρίς να αισθανθούμε αυτό που λέμε τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ήταν πολλά τα περιστατικά που συνέβησαν και έτσι πραγματικά θα μου μείνει στη μνήμη. Θυμάμαι από την πρώτη μέρα που διορίστηκα εδώ στα Χανιά μέχρι την τελευταία μέρα ακόμα συνέβαιναν γεγονότα διάφορα. Αυτό που έτσι πιο πολύ θυμάμαι τα πρώτα όταν είχα πρωτοπάει στα χωριά και εκεί που ένιωσα ότι τα παιδιά μας περιμένανε με λαχτάρα με το που φτάναμε στο σχολείο μας υποδεχόταν με λουλούδια και αυτό ήταν μια μεγάλη χαρά. Άλλωστε αυτό είναι η αμοιβή του δασκάλου, δεν είναι οικονομική ούτως ή άλλως ο μισθός είναι από τους χαμηλούς μισθούς. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία στη δουλειά μας και απολαβή μάλλον σημαντική είναι ότι μεθαύριο συναντάς μαθητές σου στον δρόμο και χαίρεσαι γι' αυτό γιατί σε θυμούνται, σε αγκαλιάζουν και νιώθεις μεγάλη ικανοποίηση. Την περιοχή ήμουν στο σχολείο στο Σχοινέα Φουρνές, την περιοχή αυτή που έχει πολλούς αλλοδαπούς μαθητές. Αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, υπήρχαν μαθητές από Αλβανία, από Βουλγαρία, που προχώρησαν και πέρασαν πολύ εύκολα σε πανελλαδικές εξετάσεις, σε πανελλήνιες. Και είχαν πολύ καλή πρόοδο. Κάποιος έγινε γιατρός, άλλος έγινε δικηγόρος. Και αυτό ήταν μεγάλη τιμή και για εμάς, ας πούμε, που του δώσαμε τα πρώτα εφόδια, αλλά και για το σχολείο μας. Γενικά, γεγονότα πολλές φορές που αυτό που τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ μεγάλη επέμβαση από τους γονείς στο κομμάτι των σε αυτό που είχε να κάνει με τη διαδικασία την εκπαιδευτική. Δόθηκε περιθώριο μάλλον στους γονείς και επενέβαιναν σε πράγματα του σχολείου. Αυτό είναι κάτι που μου δίνει ευχαρίστηση. Αλλά γενικά η δουλειά του δασκάλου είναι μια δουλειά η οποία είναι δουλειά της προσφοράς και δίνει μεγάλη ικανοποίηση σε αυτόν που την κάνει. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη δουλειά για να την κάνεις πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ τα παιδιά. Αυτό, να είσαι ειλικρινής, να πηγαίνεις με προετοιμασμένος και με διάθεση για τα παιδιά και να πηγαίνεις με διάθεση στο σχολείο, μπορεί να το βλέπεις σαν μια αγκαρία. Και επιπλέον, αυτό που για μένα είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να δημιουργήσεις αυτή τη σχέση ώστε οι μαθητές να χαίρονται να σε βλέπουν, να χαίρονται να εισπράττουν από σένα, εκτός από την αγάπη αυτή την καθημερινή, τη γνώση και τον τρόπο που θα τους δώσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Δημιουργείται μια σχέση μεταξύ μαθητή και δασκάλου, που αυτή η σχέση είναι μοναδική. Αυτό πρέπει να πετύχει ο νέος εκπαιδευτικός. Αυτό δηλαδή θα του πρότεινα.